όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ειδικό σύμβουλο για ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό στο Υπουργείο Άμυνας, τον κύριο Σταύρο Καρκαλέτση να ανέβει στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι καθηγητές, αγαπητοί γονείς και παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την ελληνική παιδεία για την άκρως τιμητική πρόσκληση σήμερα, 1η του Απρίλη, να είμαι εδώ κοντά σας, αλλά να εκφράσω και την πρόσθετη χαρά μου που μιλάω σε εσάς. Είναι χαρά μου γιατί το ακροατήριο σήμερα δεν είναι αξιωματικοί, δεν είναι διπλωμάτες, δεν είναι κάποιοι τέλος πάντων της δικιάς μου γενιάς ή και μεγαλύτερη, αλλά εσείς. Και αυτό γιατί συνιστά πρόσθετη χαρά, γιατί το αύριο είστε εσείς. Η γενιά πριν από εμένα και από εσάς έδωσε αυτά που βλέπετε. Και γι' αυτό τους τιμούμε σήμερα. Η δική μου γενιά με τα συν και τα μείον της παλεύει όσοι ζωντανοί, σε εισαγωγικά, κατά Ιώνα Δραγούμη, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Εσείς όμως είστε αυτοί που πρεσβεύετε και προσωπείτε το άγριο του τόπου μας και γι' αυτό χαίρομαι διπλά που μιλάω σε νέους ανθρώπους. Η ΕΟΚΑ και αυτά που τόσο ωραία παρουσιάσατε σήμερα συνιστούν την τελευταία εποποιία και αναλαμπή. Τουλάχιστον εγώ ως ιστορικός, αλλά και εσείς ως μαθήτριες και μαθητές, από τις Θερμοπύλες μέχρι τώρα δεν νομίζω να θυμόμαστε όλοι μαζί κάτι πιο πρόσφατο από τον αγώνα του Γρήβα Αντιγενή και των παλικαριών του, που είναι, το ξαναλέω, μέχρι σήμερα η τελευταία λαμπρή σελίδα του λαού μας. Αυτοί εδώ που βάλισαν στην αγώνη, που έπεσαν όρθιοι, που γίνανε ολοκαύτωμα, δεν έκαναν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το να επιβεβαιώσουν